Γεια σας. Είμαστε εδώ με τον ρευματολόγο ενηλίκων και παιδών, τον Κωνσταντίνο Τέμπο, ο οποίος είναι και ιατρικός συγγραφέας, για να μιλήσουμε για τη διατροφή. Να δούμε, υπάρχει κακή διατροφή? Ποια είναι η κακή διατροφή? Πώς πρέπει να τρεφόμαστε? Κύριε Τέμπο, γεια σας. Καλησπέρα, Μιχάλη. Τελικά, ποια θα πρέπει να είναι η διατροφή μας για να προστατευτούμε? Αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο, διότι μετά τον πόλεμο, οι άνθρωποι, οι Έλληνες δηλαδή, εμείς, οι πατριώτες μας, λόγω της πείνας, το ρίξε στην πολυφαγία. Και κυρίως κρέας. Και ψητά, και γουρουνόπουλα, και αρνιά. Και αυτό μας ακολουθεί μέχρι τώρα. Ο Έλληνας είναι κατά κανόνα κρεοφάγος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση είμαστε κάποτε οι πρώτοι στα υπολείμματα των τροφών, τα οποία πετάγαμε. Είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη. Ναι. Δηλαδή τρώγαμε τόσο πολύ που μένανε οι ποσότητες φαγητών, τις οποίες πετάγαμε στα σκουπίδια. Διάβασα μία μελέτη πριν από χρόνια, μερικά δύο χρόνια. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έκανε μία μελέτη σε 195 χώρες, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, και αναφέρει 11 εκατομμύρια άνθρωποι τον χρόνο ηλικίας άνω των 25 ετών πεθαίνουν προώρα από την κακή διατροφή. Και είχε πρώτο στη λίστα το Ουσμπεκιστάν. Εκεί δεν είδα που ήταν, αν ήταν δεύτερη ή τρίτη Ελλάδα, αλλά πιστεύω κάπου εκεί θα ήταν. Τι θα πει κακή διατροφή? Η κακή λοιπόν διατροφή, η οποία είναι η πρώτη αιτία προώρου θανάτου, οφείλεται στην κακή επιλογή των τροφών. Όλες, δυστυχώς, όλες οι εύγεστες τροφές είναι και επικίνδυνα. Π.χ. τα λιπαρά, στα χοιρινά, στα ζώα που τρώμε γενικά, στο μοσχάρι, ό,τι έχει λίπος μέσα. Ο άνθρωπος παίρνει περισσότερο λίπος από ό,τι χρειάζεται. Αυτό δημιουργεί σοβαρά προβλήματα υγείας. Κακή διατροφή επίσης είναι τα ενοπνευματώδη. Όταν υπερβείς, π.χ. οι διατροφολόγοι συνιστούν 2 ποτηράκια κρασί κόκκινο για τους άντρες και 1 ποτήρι για τις γυναίκες. Όταν υπερβείς αυτό, είναι κακή διατροφή. Μετά, το γλυκό. Δεν υπάρχει χειρότερη διατροφή από το γλυκό σε μεγάλες ποσότητες. Ο Έλληνας, ξέρεις, είναι... Γλυκατζής, εντάξει. Γλυκατζής είναι. Εγώ σαν παιδί τρώγαμε ένα ταψί γαλατομπούρεκο. Όλα αυτά όμως είναι επικίνδυνα. Οδηγούν στο θάνατο. Άρα, τι πρέπει να τρως? Φυσικά προϊόντα, όπως είναι από τη φύση. Δηλαδή, να μην τα μαγειρεύεις, να μην έχεις πολλές σάλτσες. Η πιο υγιεινή διατροφή είναι αυτή που είναι ψητό, χωρίς όμως να πιάνει στην κρούστα το μαύρο. Το μαύρο είναι ωμέγα 6 λιπαρό. Πρέπει να το πετάς από την κρούστα από πάνω. Επίσης, άλλος τρόπος είναι να το βράζεις ή να το μαγειρεύεις στον ατμό. Έλα όμως που στον ατμό που το έχω δοκιμάσει δεν τρώγονται. Άγευστα τελείως, παιδί, δεν τρώγονται. Μετά, πρέπει να αποφεύγεις, οι διατροφολόγοι λένε, 2 φορές τη βδομάδα κρέας. Ναι. Κατά προτίμηση ελεύθερης βοσκής. Όχι μέσα από μάτρες. Υπάρχουν ήδη στην Ελλάδα, υπάρχουν ζώα που τα τρέφουν ελεύθερα. Ναι. Χορτοφαγικά, δηλαδή να τρώνε χορτάρι. Ο λόγος είναι ότι τα μεγάλα ζώα, τα κρέατα, έχουν μέσα και ορμόνες, έχουν και συντηρητικά, έχουν και αντιβιωτικά, τα οποία αντιβιωτικά μαζί με το κρέας πάνε μέσα σου και τι κάνουνε? Το μικροβίωμα. Το χτυπά, όλα, ο στόχος όλων των επικίνδυνων ουσιών είναι το μικροβίωμα. Είναι πολύ ευαίσθητο και ευάλωτο το μικροβίωμα. Μες. Άλλο, σωστή διατροφή σημαίνει λαχανικά, φρούτα, σε ορισμένες μερίδες κάθε μέρα, χωρίς υπερβολές. Επίσης, το ψάρι. Το κοτόπουλο να είναι βιολογικής εκτροφής. Το ψάρι, πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να έχει μέσα ωμέγα 3. Και αυτός είναι ο σολομός, όπως είναι η υπέστροφα, είναι τα λιπαρά ψάρια γενικώς. Αλλά εκεί υπάρχει άλλο θέμα με τον υδράργυρο. Μερικά ψάρια, όπως είναι ο ξυφίας και ο τόνος, κολυμπάνε στον υδράργυρο. Επειδή είναι αρπακτικά ψάρια και τρώνε μεγάλες ποσότητες ψαριών, μικρότερων ψαριών, τρώνε μαζί με το ψάρι και τον υδράργυρο που έχει μέσα του. Επομένως, το ψάρι είναι απαραίτητο, το κρέας είναι απαραίτητο, να είναι καθαρό ή δυνατόν να καλλιεργείς
τα λαχανικά σου στο σπίτι σου, αν έχεις χώρο. Κάτι που γίνεται σε πολλές πόλεις του κόσμου, οικολογικές. Αυτά βέβαια. Μάλιστα. Θα μου πεις ποιος το κάνει αυτό. Δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι, έρχονται εδώ, οι οποίοι μου λένε: εγώ καλλιεργώ τα λαχανικά σπίτι μου. Εντάξει, σαφές, αν μπορεί και έχει μια μονοκατοικία, βέβαια, το βλέπω πολύ εύκολο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτός ήταν ο ρευματολόγος ενηλίκων και παιδών και ιατρικός συγγραφέας, ο Κωνσταντίνος Οτέμπος. Μιλήσαμε για τη διατροφή, πώς πρέπει να τρώμε, τι να τρώμε. Λοιπόν, για περισσότερα βίντεο με τον Κωνσταντίνο τον Τέμπο και τηλεοπτικές εκπομπές, μπορείτε να πατήσετε εγγραφή, το κουδουνάκι δίπλα και θα δείτε ένα ολόκληρο κατεβατό με πολύ σημαντικά βίντεο και συνεντεύξεις με τον γιατρό εδώ.